Γεια, τι κάνετε? Επιτέλους μπήκε το καλοκαίρι, η ζέστη, η υδρότας, μασχαλίλα. Πότε έφτασα τους 4.000 subscribers? Καλά, η μισή είναι από μένα, η άλλη μισή είναι επειδή σε κόμενα. Σας αγαπάω από όπου κι αν προέρχεστε. Φίλοι άντρες, αναρωτιέστε γιατί οι γυναίκες έχουμε συνεχώς νεύρα και συνεχώς γκρινιάζουμε. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πράγματα που εξοργίζουν εμάς τα κορίτσια, για να τα αποφύγετε. Κάνεις γυμναστική, καλά κάνεις γιατί έχεις παχύνει τελευταία. Σαν και εμένα θα γίνεις. Ένα-δύο δάχτυλα τα θέλω, την ψαλίδα μόνο. Α, ναι. Εντάξει, μια χαρά, την άλλη φορά. Ναι, ναι. Πάλι δεν μάζεψε τα ρούχα. Μία δουλειά σου είπα να κάνεις. Μία δουλειά. Όλα εγώ σε αυτό το σπίτι. Όλα εγώ σε αυτό το σπίτι. Δηλαδή για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Τόσο δύσκολο είναι απλά να τα βάλεις μέσα σε μία λεκάνη για να τα κατεβάσεις κάτω στο δωμάτιο. Πάλι περίοδο έχεις. Πάλι δεν πότισες τα λουλούδια. Τόσο δύσκολο σου είναι δηλαδή να ποτίσεις 4-5 γλάστρες λουλούδια. Τι πας και μου τσαγοράζεις άμα δεν μπορείς να κάνεις μία δουλειά. Είναι δυνατόν. Μας έκοψαν το νερό. Ούτε το νερό δεν πλήρωσες. Πώς θα κάνω μπάνιο το βράδυ? Μου είπες ότι θα βρέξει σήμερα. Γιατί δεν βρέχει? Γιατί δεν βρέχει αφού είπες ότι θα βρέξει? Με κοροϊδεύεις. Αγαπημένη μου ημερολόγια, είμαι πολύ ερωτευμένη με τον Κώστα. Θέλω να το πω. Νομίζω ότι το αρέσω κι εγώ. Μου έστειλε μήνυμα. Δεν συνηθίζω να φτιάχνω τα μαλλιά μου 2 ώρες, αλλά όταν το κάνω... That was it for today, fellas. Περιμένω από κάτω τα σχόλιά σας με πράγματα που εκνευρίζουν εσάς ή τρόπους με τους οποίους εσείς εκνευρίζετε το κορίτσι σας. Κάντε like και share αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για τους 4.000 subscribers. Τα λέμε σύντομα.